Φίλες και φίλοι, όλοι εμείς, οι εκατοντάδες νέοι και νέες που είμαστε υποψήφοι σε όλη την Ελλάδα με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά, έξω από το κλίμα απογοήτευσης και μυρολατρίας. Μακριά από όσους θέλουν την νεολαία, απλό θεατή των εξελίξεων εις βάρος της, που θα αποδέχεται χωρίς αντίρρηση να χειροτερεύει η ζωή και το μέλλον της, που θα τη χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τα αντιλαϊκά σενάρια της επόμενης μέρας. Η νέα γενιά μπορεί να μεγάλωσε μέσα στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης, μπορεί να μην έχει ζήσει τις κατακτήσεις που είχε το εργατικό και λαϊκό κίνημα παλαιότερα, μπορεί να έχει ανασφάλεια για το μέλλον, αλλά δεν έχει πάψει να έχει μεγάλα όνειρα και ανάγκες αντίστοιχα της εποχής μας. Αυτές οι ανάγκες και τα όνειρα όμως είναι που συγκλίβονται μέσα σε αυτό το σύστημα, μέσα από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακολουθούν πιστά τόσο η σημερινή όσο και η αυριανή κυβέρνηση που θα προκύψει, αλλά και οι εκπρόσωποι τους σε δήμους και περιφέρειες. Όσο και αν προσπαθούν, δεν μπορούν να πείσουν ότι αυτό θα αλλάξει με την πολυδιαφημισμένη ανάπτυξη που έρχεται, όπως λέει η κυβέρνηση. Ήδη οι νέοι εργαζόμενοι έχουν πείρα από μία σειρά κλάδους, όπως τον κλάδο της πληροφορικής, που είναι σε ανάπτυξη και απασχολείται νέο δυναμικό, για το τι έχει σημάνει αυτό για τις ζωές τους. Γιατί ανάπτυξη για αυτούς σημαίνει χαμηλή μισθή και ελαστικό ωράριο για εμάς, μεγάλα κέρδη για αυτούς σημαίνει εντατικοποίηση και απλήρωτες υπερορίες για τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχουν βιώσει στο πετσί τους και ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω. Τα αυξημένα κέρδη και η ανάπτυξη σε αυτούς τους κλάδους συνδυάζονται με κλίμα τρομοκρατίας και εκβιασμών για να υπογράφονται θελούσιες απολύσεις, για να μειωθεί το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, με το άγχος της καθημερινής κάλυψης στόχων και το φόβο της απόλυσης, με την επιλογή μεταξύ της ανεργίας και της μετακίνησης σε γραφείο επινοικιαζόμενης εργασίας σε επιχειρήσεις που συγχωνεύονται, με ωράριο που είναι ευέλικτο, με απλήρωτες υπερορίες για να πιαστούν τα deadlines. Σε αυτές τις συνθήκες, οι καινοτόμες ιδέες των νέων, οι πρωτοπόρες σκέψεις τους, πνίγονται στα δεσμά της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Οι καινοτόμες σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις ασφιχτιούν μέσα στα πλαίσια αυτής της πολιτικής. Δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την ουσιαστική βελτίωση της ζωής μας. Πολλοί υποψήφοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι των υπόλοιπων κομμάτων απευθύνονται στην νεολαία χρησιμοποιώντας την καραμέλα της αξιοποίησης της καινοτομίας. Δεν μας λένε όμως πώς θα αξιοποιηθεί η καινοτομία υπέρ των νέων όταν αυτή είναι η ιδιοκτησία των λίγων. Πώς θα αναπτυχθούν καινοτόμες ιδέες όταν αυτές συνθλίβονται μέσα στα δεσμά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γιατί όλες οι καινοτόμες εξελίξεις δεν χρησιμοποιούνται υπέρ του λαού για την αντιμετώπιση οξυμένων ζητημάτων, όπως οι συνέπειες από φυσικές καταστροφές, από τους σεισμούς, από τις συνέπειες της ρύπανσης της πόλης. Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από στόχους και συνθήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα και τις ανάγκες μας. Αυτό αποδείχθηκε και με τον εθνικό στόχο της εξόδου από τα μνημόνια που προέβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα μας λένε να επιλέξουμε την κυβέρνηση που θα μας οδηγήσει ασφαλέστερα στην επίτευξη του επόμενου εθνικού στόχου αυτού της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η νεολαία όμως έχει τους δικούς της στόχους. Το στόχο για μια καλύτερη ζωή και σταθερή δουλειά και δικαιώματα. Για σπουδές ολοκληρωμένες, χωρίς εμπόδιο, με όλη τη σύγχρονη επιστημονική γνώση ενταγμένη στο πτυχίο. Για ελεύθερη πρόσβαση σε χώρους άθλησης και πολιτισμού. Για ειρήνη στον τόπο μας, αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς, χωρίς τον αστιφύλακα του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Αυτοί οι στόχοι δεν χαρίζονται, μόνο κατακτιούνται. Με αγώνα στη δουλειά, στη ζωή, στους χώρους μόρφωσης. Ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να συνηθίσουμε στα λίγα, όπως θέλει το κεφάλαιο και η κυβέρνηση. Να ζούμε με ψίχουλα και η τοπική διοίκηση να χρησιμοποιείται για να παίρνει μέτρα ενάντια στην ακραία φτώχεια και να μοιράζει χαρτζηλίκια στην νεολαία μέσω πεντάμινων και οκτάμινων προγραμμάτων. Δεν θέλουμε τίποτα μισό. Μισή δουλειά, μισές σπουδές, μισή ζωή. Θέλουμε σταθερή δουλειά, ολοκληρωμένες σπουδές, ζωή στο ύψος των σημερινών δυνατοτήτων της χώρας μας. Γι' αυτό στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές επιλέγουμε αυτούς που θα ενισχύσουν αυτόν ακριβώς τον αγώνα. Που θα σταθούν από θέσεις μάχης για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, για τη διεκδίκηση των αναγκών μας. Που θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή μαζί μας στον αγώνα. Γι' αυτό σε όλες τις κάλπες στηρίζουμε τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Η νεολαία μπορεί φέτος να κάνει τη διαφορά με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ, την άνοδό του σε ψήφους και ποσοστά, ώστε την επόμενη μέρα να δυναμώσει ο αγώνας
απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τσακίζει τη ζωή και το μέλλον μας, απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση θα την υλοποιεί. Να δυναμώσει ο αγώνας για την απομόνωση των Ναζί της Χρυσής Αυγής παντού σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης. Σε όλες τις εκλογές οι νέοι έχουν τη δικιά τους επιλογή, δεν διαλέγουν την αποχή. Γιατί αποχή σημαίνει λευκή επιταγή σε όσους σχεδιάζουν για το μέλλον μας. Την αποχή μας τη μετράνε σαν αποδοχή της πολιτικής τους, όπως έκαναν όλη την προηγούμενη τετραετία που η αποχή στη νεολαία έσπασε κάθε ρεκόρ το 2015. Όλοι όσοι προβληματίζονται, αγανακτούν, οργίζονται και αγωνιούν για το μέλλον τους. Όλοι οι νέοι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα έχουν τη δικιά τους επιλογή. Τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ παντού, στις δημοτικές, περιφερειακές και στις ευρωεκλογές. Για να ανοίξουμε το δρόμο και την προοπτική για το αύριο, για να κατακτήσουμε το δικό μας μέλλον. Ευχαριστώ.